Και λαμπροί, επίσης, όλοι έκαναν την ταβάρα. Έχει μην σκάσει. Τρεις ντομάτες ήταν. Οβελίσκαμε στα λατσιά. Σε μια εποχή την Αγία Μπέφτη. Που σταυρώσαν τον Χριστό. Ο παπάς, αντί να μείνει, να ξεσταυρώσει τον Χριστό την Αγία Παρασκευή, έφυγε και το Χριστό Σταυρωμένο. Πολλά παραπάνω από τα αδερφιά ήταν. Άς τώρα, λατσιά τώρα. Τα λατσιά τώρα είναι σαν... Και το... Ο πρώτος σπίτι που εκτίστηκε για τη Σαλατσιά εκτίστηκε και εκεί στο Νέα Υόρκη. Λίγο παρακάτω από το Νέα Υόρκη, από τον άσφαλτο. Και έκτισε το ο Βουκαλάς. Αλλά αν πρέπει να δούμε, έτσι, να κάνουμε μια γενική παρατήρηση πάνω στο θέμα του πληθυσμού, θα διαπιστώσουμε ότι όταν αυξανόταν ο πληθυσμός των λατσιών, μειωνόταν του λιφροδόντα σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις και το αντίθετο. Αναφέρομαι στην περίοδο του 1931. Το 21, το 1921 ήταν 53 οι κάτοικοι των λατσιών. Το 31, 10 χρόνια μετά, είναι 350. Έχουμε αύξηση μεγάλη. Στο Λιθροδόντα έχουμε μείωση, ήταν 909 και έμειναν 631. Ποιος ήταν ο λόγος? Δημιουργήθηκε το Δημοτικό Σχολείο. Το 1930 δημιουργήθηκε το Δημοτικό Σχολείο των Λατσιών και επομένως ήρθαν πολύ περισσότεροι Λιθροδοντιάτες στα Λατσιά να εγκατασταθούν, γιατί θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν και τη μόρφωση των παιδιών τους. Πράγμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει προηγουμένως, διότι δεν υπήρχε σχολείο και τα λίγα παιδιά που ήταν εδώ έπρεπε να πάνε στο γέρι ή να μείνουν βέβαια στο σχολείο του Λιθροδόντα. Ζήσαμε στα Λατσιά, ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος ιερέας των Λατσιών. Έγινε και, νομίζω, το 48 έγινε και ιερέας. Και επήγαινε με το άλογο εις τα Λατσιά και έρχεται. Και είμαστε με η μάνα μου, είχαμε το περβόλι μας στην περιουσία μας, είχαμε τη Δακάτο στο Λιθροδόντα. Αλλά δεν είχαμε και σπίτι για να μας μεταφέρει όλους εις τα Λατσιά. Μετά έκτισε ένα μικρό σπιτάκι όπου μας μετάφερε εις τα Λατσιά και μείναμε στα Λατσιά, όμως την περιουσία ο πατέρας μου την εκράτησε εδώ. Εγώ είναι πιένα όταν αραβωνιάστηκα με τον δάσκαλο τον Χαράλαμπο, τον Χατζη Θεοδοσίου. Ο πεθερός μου πήγαινε στα Λατσιά. Ήταν, κατοικούσε στα Λατσιά και έρχεται στο Λιθροδόντα. Και πιέναμε. Ήταν τα αλόνια τους μέσα, τώρα γίνηκαν όλα σπίτια. Ήταν τα αλόνια τους και χαμέ, αλωνεύκασαν οι άνθρωποι, έκαναν τις δουλειές τους. Φυτέψαν ελιές, ελάλε ο μακρύς ο πεθερός μου, ότι δεν είχε μια κόρμη ελιά να βάλουν τα μωρά τους που κάτω πεθερίζασαι. Ήταν τόσο γέριμος ο τόπος. Δεν είχε τίποτε δέντρα μέσα και φυτέψασαν οι πεθροδοντιάτες που έπια μερικές ελιές τα πρώτα που έκαμασαι. Γεννήθηκα στα Λατσιά, ήταν στο Μάιο και θέριζε η μάνα μου. Δεν είχε μαμού στα Λατσιά και πήγαν και φέραμε το στρόβλο και γεννήθηκα. Ύστερα που μεγαλώναμε, πήγαμε στα Λατσιά να θερίσουμε, να λωνέψουμε. Πήγαμε να βγάλουμε τις λαπτρές που τον Μάρτη. Ως τον Ιούλιο, βιαζόμαστε να έρθουμε στο Λιθροδόντα. Είχαν τα ψηθόντα στα φίλια, τα σίκα. Στα Λατσιά είχαν τίποτε τα όλα. Η εκκλησία μας ήταν μια πολλά μικρή εκκλησία. Που άμα εμενίσκαμε την Λαμπρίτζη κάτω, δεν είχαμε να προστολίσουμε το επιτάφιο μας ένα λουλούδι τα Λατσένιχας. Επίσης και εγώ είχαμε να θούστεμε ως φιλιό και πιτσιλιάντρους κάτι άλλο στο διαφοράπ και να στολίσουμε το επιτάφιο μας. Κοίταξε να δεις, σχετικά με την τότε εποχή στα Λατσιά δεν υπήρχαν
υπήρχε ένα μικρό καφενείο, σας είπα προηγουμένως, και ένα μικρό μπακάλικο του Μωυσή. Τα αυτοκίνητα, όταν κυκλοφορούσαν τα αυτοκίνητα, είχαν ένα, δύο, τρία λεωφορεία ολιθρώνοντας, έπρεπε να περάσουν από κάτω πον του Μωυσή, να περάσουν από μέσα στη μέση του χωριού, να φέρουν και να πάρουν ή να στείλουν λιθροδονκιάτες εκεί διάφορα καλάθια, διάφορα τρόφιμα αυτά, ή από εκεί που ήταν να σχολάσουν από τις δουλειές τους, ξέρω εγώ, όταν θα, το απόγευμα, να έρθουν στο λιθροδόντα. Δεν είχε κανέναν άλλο μεταφορικό μέσο. Ή με τα άλογα, με τα ζώα. Η πρώτη απογραφή έγινε επί Αγγλοκρατίας. Τρία χρόνια μετά την λήξη της Τουρκοκρατίας, το 1881. Και εκεί καταγράφεται ο αριθμός 17. 17 λιθροδονκιάτες. Σήμερα, ο Δήμος των Λατσιών αριθμεί 17.000. Ορόσημο στη μετεξέλιξη των Λατσιών αποτέλεσαν η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1930, που οδήγησε σε γεωμετρική αύξηση της αστιφιλίας, και η νομοθεσία των Άγγλων απεικιοκρατών περί κακόβουλης ζημιάς. Νόμος που βοήθησε άμεσα στη φύτευση και ανάπτυξη ελαιώνων στα Λατσιά και αναπλήρωση του εισοδήματος από τις ελιές και το λάδι των μόνιμων πλέον κατοίκων του αναπτυσσόμενου χωριού. Ο δρόμος πλέον άνοιξε διάπλατα για τη μαζική μετανάστευση των λιθροδοντιατών στα Λατσιά. 300 και πλέον συγχωριανοί πήγαν για μόνιμη εγκατάσταση στα Λατσιά σε διάστημα μερικών μόλις χρόνων, όπως αποδεικνύεται από απογραφές πληθυσμού της εποχής. Θα σας αναφέρω ότι η δημιουργία της συνεργατικής μας είναι σχεδόν συνυφασμένη με τη δημιουργία των σύγχρονων Λατσιών. Τα πρώτα χρόνια τα έζησα στο Λιθροδόντα και σε μικρή ηλικία η οικογένεια μου μετήκησε στα Λατσιά. Όπως αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι, οι λιθροδονκιάτες πηγαίνουν έρχονταν στα Λατσιά για να καλλιεργήσουν τα κτήματα τους και να επιστρέψουν πίσω. Με τα χρόνια όμως η μεταφορά των σπόρων, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και η επιστροφή της παραγωγής των σιδηρών, που ήταν βασικά η παραγωγή της περιοχής, δεν ήταν εύκολη υπόθεση με τα μέσα που υπήρχαν διαθέσιμα εκείνων των καιρών. Οι πρώτοι κάτοικοι των Λατσιών μετέφεραν όλα αυτά αγοράζοντας τα από τη συνεργατική του λιθροδόντα και έπαιρναν τα δάνεια τους από τη συνεργατική του λιθροδόντα. Με την πάροδο όμως του χρόνου οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές και έτσι αποφάσισαν την ίδρυση της δικής του συνεργατικής. Τον Οκτώβριο του 1953 32 κάτοικοι των Λατσιών, βασικά οι αρχηγοί των οικογενειών των Λατσιών, αποφάσισαν και ίδρυσαν την δική τους συνεργατική. Η απόφαση τους αυτή ήταν ένας σταθμός για τα Λατσιά. Εδώ που είναι το σπίτι μου ήταν ένα χωράφι βέβαια, οικογενειακό, και φύτεψαν ελιές. Αλλά δεν είχαν νερό. Και το νερό το έφερνα από ένα λάκκο που ήταν εδώ στην περιοχή 250 μέτρα μακριά από εδώ. Η μητέρα έλεγε πάντα, έτσι αναστήσαμε αυτά τα δέντρα. Όχι τα μεγαλώσαμε, τα αναστήσαμε. Βέβαια. Βέβαια, έφευκε μου τον παράδεισο και πήγαινε στην κόλαση. Έτσι ήταν, διότι είπαμε ότι δεν είχε τίποτα στα Λατσιά. Ήταν ένα ξέρω χωρκό. Η σχέση με τον Λιθροδόντα, μέχρι να αρχίσουν τα Λατσιά να μεγαλώνουν, και θέλαμε να πάμε στο Λιθροδόντα. Γιατί ο Λιθροδόντας τότε είχε σχεδόν 2.000 κατοίκους. Εμείς τα μέσα, πώς είμαστε. Εποθούσαμε την ιδέα να πάμε στο Λιθροδόντα. Για μας ήταν κάτι που ήταν μια αλλαγή. Να φύγουμε, τα Λατσιά ήταν
καλλιεργούσαν τα χωράφια. Τα περισσότερα χωράφια ήταν άμμος. Άμα αφήσα λίγο να περάσει, σαν που είμαστε στην έρημο. Εν τους αρέσκεν τους παραπάνω, μας αρέσκει να μην σκρώμε στη Λατσιά. Επιέναμε, ελευθερίζαμε, τίποτε σκιά δεν είσαι, καμιά μας φιλιά, που. Καθόμαστε να τρώμε το πελάβι βραστό, ο ήλιος που πάνω. Δεν τα θέλαμε τα Λατσιά. Δεν υπήρχαν δέντρα τότε. Καθόλου, καμιά μας φιλιά, κάπου. Και τι εσοφίστηκα. Έβαζαν δύο δεμάτια, το ένα παράλληλα με το άλλο, σε πολύ μικρή απόσταση, το ένα από το άλλο, και από πάνω έβαζαν άλλο δεμάτι, ώστε δημιουργεί το ένα κενό στο οποίο μπορούσε να χωρέσει η κεφαλή του ανθρώπου. Ξάπλωναν λοιπόν και το κορμί ήταν μέσα στον ήλιο, αλλά το κεφάλι ήταν στη σκιά. Ο δάσκαλος μας ήταν ένα μικρό σχολείο, ήταν ο Παύλος ο Πελεγκάρης, ο Ανδρέας ο Σμυρνιός, ο Ιάθιμο Μέγο. Είμαστε έξι τάξεις, τον ίδιο δάσκαλο. Είχαμε καρδιάθικο θρανία, ύστερα που πήγαμε για το θέλος που πολυνήσκαμε. Εν είχαμε καρεκλά να κατσούμε θρανία, να κατσούμε, πέραμε καρεκλούς που σπίτι μας και καθόμαστε. Κάποτε λευκόμαστε την πέπτη εντάξει, κάποτε λευκόμαστε την έκτη εντάξει. Εγώ ήμουν πέπτη εντάξει, λέγω και έκτη εντάξει, ενώ Θεό χάρη στο Μουχτάρι. Ήταν έτσι, ούτε κατά διάνοια ότι είχε να έρθω στον το σημείο τα Λατσιά.